Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Natalie's Cozy Land. Λοιπόν, σήμερα έχω δίπλα μου αυτές τις σακούλες από το Public, γιατί αποφάσισα να δώσω έτσι λίγο χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο σπίτι και πήγα στο Public και διάλεξα πολλά πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν το ήξερα ότι το Public έχει και χριστουγεννιάτικα στολίδια, αλλά τώρα το έμαθα και ετοιμάζομαι να στολίσω το σπίτι, οπότε θα το στολίσουμε μαζί. Πάμε να δούμε πρώτα τι έχουν οι σακούλες και μετά θα φτιάξουμε δεντράκι και θα κάνουμε έτσι και μερικές χριστουγεννιάτικες γωνιές. Θέλω επίσης να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που φτιάχνω χριστουγεννιάτικο δέντρο, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Γενικά πάντα κάνω κάποιες κατασκευές έτσι για Χριστούγεννα. Πέρσι είχαμε κάνει και αυτή τη χριστουγεννιάτικη Wonderland, αλλά δέντρο θα είναι η πρώτη φορά που θα στολίσω και έχω πάρει ένα μικρό, όχι πολύ μεγάλο. Για αρχή, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι υπάρχει μέσα στις σακούλες. Βρήκα αυτή τη vintage τηλεόραση, η οποία έχει μέσα μία χριστουγεννιάτικη πόλη. Και για να τη δούμε καλύτερα. Νάτι, νομίζω ότι είναι πραγματικά τέλεια. Παίρνει μπαταρία, οπότε μάλλον κάτι θα κουνιέται ή κάτι θα φωτίζει. Α, και έχει και κεραία. Νάτι και κεραία. Ένα χριστουγεννιάτικο gingerbread house, το οποίο παίρνει και μπαταρίες και φωτίζει. Αυτό το κερί, το οποίο είναι coffee vanilla, το οποίο μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Επίσης, αυτή την κρυστάλλινη σφαίρα, η οποία έχει μέσα ένα μονόκερο, το είχε και με κύκνο και ήταν και πολύ ωραίο. Πω, εντάξει, είναι τέλεια. Και παίρνει και αυτή βέβαια μπαταρία, γιατί είναι φωτιζόμενη. Επίσης, εδώ έχω πολλά στολίδια για το δέντρο, μπάλες και τέτοια πράγματα, τα οποία θα τα δούμε όταν θα το στολίσουμε, δεν σας τα δείχνω ένα-ένα. Και συνεχίζουμε από εδώ. Αυτή η πινακίδα γράφει Christmas και είναι και αυτή έτσι λιγάκι vintage. Και πήρα και αυτό εδώ το λάμα, γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα λάμα, αλλά αυτό που είναι έτσι εορταστικό, το αγάπησα. Εδώ έχουμε ένα ακόμη διακοσμητικό χριστουγεννιάτικο, το οποίο βγάζει και μουσική. Είναι αυτός ο κορμός δέντρου, ο οποίος έχει μέσα αυτή τη χριστουγεννιάτικη σκηνή. Επίσης αυτό το ξύλινο Xmas με τον Άγιο Βασίλη εδώ. Και πάμε σιγά σιγά να φτιάξουμε το δεντράκι μας.
Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εγώ είμαι εδώ δίπλα με το δεντράκι μου. Νομίζω ότι βγήκε πολύ όμορφο, αν και μικρούλι. Τα στολίδια που διάλεξα ήταν πολλά μονοκερένια, όπως σίγουρα είδατε. Επίσης, μερικά vintage, όπως αυτό εδώ που μου αρέσουν πάρα πολύ. Μ' άρεσαν πολύ έτσι και στο δέντρο που τα είδα. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε στολίσει εσείς το δικό σας δέντρο. Ελπίζω να πήρατε έτσι ιδέες για διακόσμηση χριστουγεννιάτικη της τελευταίας στιγμής. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Να περνάτε υπέροχα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.